Η Κύπρος άναψε το πράσινο φως στην πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον διορισμό απεσταλμένου για το Κυπριακό, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Έγκριση έδωσε και η τουρκοκυπριακή πλευρά, με την προϋπόθεση όμως να μην αναζητηθεί κοινό έδαφος για ομοσπονδία, αλλά για δύο κράτη. Ευελπιστούμε ότι η αντίστοιχη θετική ανταπόκριση ως προς το διορισμό της προσωπικότητας θα υπάρξει και από την άλλη πλευρά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλαμβάνουμε την ειλικρινή πολιτική μας βούληση και την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και οριστικής διευθέτησης του Κυπριακού. Η θέλησή μας για επίλυση με μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η προσωπικότητα που πρότεινε ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ο κύριος Λετιμπιώτης δεν σχολίασε το όνομα, τονίζοντας ότι προέχει να διοριστεί απεσταλμένος για να γίνουν βήματα μπροστά στο Κυπριακό.